Μέσα σε ένα έντονο προεκλογικό κλίμα, οι πολιτικοί αρχηγοί τοποθετήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018. Στην πρεμιέρα της συζήτησης, Δυσσοί και αλληλεγγύοι ξεκαθάρισαν ότι θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό, ακελκελάμ ότι θα καταψηφίσουν, ενώ ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι δεν ξεκαθάρισαν τι θα πράξουν. Ο πρόεδρος του Δυσσοί μίλησε για βιώσιμο πλεονασματικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό και κλίμα εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία. Σήμερα η οικονομία της Κύπρου καταγράφει θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σας καλώ να αναλογιστούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Για ένα προϋπολογισμό χωρίς όραμα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο οποίος μίλησε για αρεστούς στους δανειστές, παραστήριγμα στους εργαζόμενους. Είναι προϋπολογισμός χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική, που διαιωνίζει την εισοδηματική ανισότητα. Δερμία επίθεση στην κυβέρνηση Αναστασιάδη εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, κατηγορώντας την για προεκλογικά πυροτεχνήματα. Η κρίση είναι ακόμα εδώ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα κυπριακά νοικοκυριά. Διαχειριστικό και όχι αναπτυξιακό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, μιλώντας ταυτόχρονα για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της υγείας. Έξοδος από το μνημόνιο θα έλθει όταν θα πληρώσουμε τα δάνεια τα οποία πήραμε και όταν θα αποκατασταθεί η πραγματική οικονομία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών τόνισε ότι η βελτίωση δεν αντανακλάται στην πραγματική οικονομία, ούτε και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ανεργία βρίσκεται πολύ ψηλά. Οι όποιες νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται προσφέρουν εξευτελιστικούς μισθούς. Η εικόνα του Σαξεστόρη είναι φτιαχτή, δήλωσε εκ μέρους της αλληλεγγύης ο Μιχάλης Γιοργάλας. Η αλληλεγγύη, παρά τις ενστάσεις της, θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό με τις τροπολογίες που ήδη έχει καταθέσει. Ο προϋπολογισμός του 2018 δεν αντιστρέφει την κοινωνική και περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Ο προϋπολογισμός του 2018 δεν ανατρέπει την κοινωνική και περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση. Ο προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακός ούτε κοινωνικά ευαίσθητος και γι' αυτό το ΕΛΑΜ δεν μπορεί να το στηρίξει, δήλωσε ο Λίνος Παπαγιάννης. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη ληστεία που υπέστη ο λαός μας. Αύριο θα συνεχιστεί η συζήτηση του προϋπολογισμού με τοποθετήσεις βουλευτών, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία.